Εξηγήσεις εξ αρχής δηλώνει ότι έδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τονίζοντας πως σε καμία στιγμή δεν απέκρυψε τίποτα σε σχέση με την υπόθεση Focus. Το κυβερνόν κόμμα θεωρεί πως έρευνες όπως η παρούσα ενισχύουν τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2008, ομάδα επιχειρηματιών πρόσφεραν οικονομική ενίσχυση στην εκστρατεία. Ποσό 50.000 ευρώ εμβάστηκε ως γνωστόν σε λογαριασμό του κόμματος και τα υπόλοιπα διετέθησαν για την πληρωμή εισιτηρίων μετάβασης φοιτητών στην Κύπρο προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους. Η χρηματοδότηση εκείνη, όπως έχει παρατηρήσει και ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν ήταν αντίθετη με καμία νομοθεσία. Κόλαφο για όσους λιδωρούσαν και λασπολογούσαν σε βάρος του ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει την έκθεση των ανακριτών ο Στέφανος Στεφάνου. Άνθρακες ο θησαυρός για εκείνους που επένδυσαν στην υπόθεση της Focus για να πλήξουν το ΑΚΕΛ. Ενώ για δύο σχεδόν χρόνια οι διοκτικές αρχές επίμονα και με υπερβάλλοντα ζήλο προσπαθούσαν να βρουν κάτι σε βάρος του ΑΚΕΛ για δήθεν χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Focus, ενώ γίνονταν επιλεκτικές και στοχευμένες διαρροές προς μέσα μαζικής ενημέρωσης για δημιουργία περιραίουσας ατμόσφαιρας σε βάρος του ΑΚΕΛ, η έκθεση δικαιώνει του ΑΚΕΛ. Προκύπτει μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για Δημοκρατικό Συναγερμό και ΑΚΕΛ, λέγει το δίκο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν για να διαπιστωθεί αν τα δύο κόμματα έδωσαν ανταλλάγματα στους χρηματοδότες τους. Αναμένουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να διερευνηθεί κατά πόσον αποτελεί αντάλλαγμα το γεγονός πως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε έρευνα για την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας, αλλά μόνο για την Τράπεζα Κύπρου, ή και το ότι δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε έρευνα εναντίον του κ. Βιεννόπουλου. Πειρά κατά ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Συναγερμού εξαπολύουν ΕΔΕΚ και Συμμαχία Πολιτών. Να χυθεί απλετοφώς στις σχέσεις διαπλοκής και διαφάνειας κομμάτων με τους κυρίους Ζολώτα και Βιεννόπουλου. Αναμένουμε ότι η έκθεση των αστυνομικών ανακριτών θα είναι η αρχή της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και όχι τα φόπλακα για να μπει υπόθεση στο αρχείο. Γιατί η εταιρεία Focus των Βιεννόπουλου και Ζολώτα στις προεδρικές εκλογές του 2008 επέλεξε να χρηματοδοτήσει μόνο ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Συναγερμό, με ποια ανταλλάγματα η Focus χρηματοδοτούσε αυτά τα δύο κόμματα? Θρασίτατη προσβολή της νοημοσύνης του λαού χαρακτηρίζουν οι οικολόγοι τις πρώτες αντιδράσεις Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ. Η πρώτη αντίδραση, λυπούμε να πω, ότι είναι ίσως πιο απογοητευτική από το ότι έγινε αυτή η συναλλαγή. Γιατί η αντίδραση που άκουσα σε άλλο κανάλι που ήμουν ήταν περίπου ότι και τι έγινε, ρε παιδιά, εντάξει. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, είπε ο ένας, ο άλλος είπε να αποδείχτηκε ότι το κόμμα μου δεν επήρε λεφτά. Η όλη υπόθεση αφορά και την κατάρρευση του αξιακού συστήματος στον χώρο της πολιτικής, σύμφωνα με τους οικολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν πως τιμωρός πρέπει να είναι ο λαός. Κάτι που, όπως λένε, δεν μπορεί ακόμη να πράξει η δικαιοσύνη, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.